Μία Κυριακή πήγα να λειτουργηθώ σε ένα ναό. Ήμουν μαθήτρια τότε. Μετά το ανάγνωσμα του Ευαγγελίου, ακολούθησε ένα πολύ όμορφο κήρυγμα του Αίρεα περί μετανοίας και της δύναμης της Θείας Κοινωνίας. Όλος ο κόσμος που εκκλησιάστηκε εκεί πραγματικά συγκινήθηκε, μετανόησε και με πολύ σεβασμό στάθηκε να προσευχηθεί την ώρα που τα Άγια περνούσαν από δίπλα τους. Έσκυψα κι εγώ από ευλάβεια και προσευχόμουν. Την ώρα εκείνη, μία γυναικεία βαριά φωνή στα πίσω καθίσματα αναστέναζε και βογκούσε περίεργα. Εγώ τότε αναρωτήθηκα, μα ποια είναι αυτή που διακόπτει τέτοια ιερή στιγμή. Δεν γύρισα να κοιτάξω, γιατί δεν ήθελα να σταματήσω την προσευχή μου. Η φωνή όμως γινόταν όλο και πιο δυνατή. Και την ώρα που ο ιερέας περνούσε δίπλα της, εκείνη δεν άντεξε. «Σταμάτα, με καίες, με καίες, φύγε», του είπε. Όλοι τότε γυρίσαμε να δούμε τι συνέβη. Μία νέα, όμορφη κοπέλα, στο όνομα Βαρβάρα, έπεσε στο πάτωμα και δεν άντεχε την παρουσία των τιμίων δώρων. Ήταν δαιμονισμένη. Αργότερα μάθαμε τον έναν από τους λόγους που δαιμονίστηκε, και μάλιστα με λεγιώνα δαιμόνων. Μας τον αποκάλυψε η ίδια. Είχε παρευρεθεί πολλές φορές σε συγκεντρώσεις προσευχής της γνωστής Βασούλας Ρίντεν. Αυτή λοιπόν η κοπέλα ήταν δαιμονισμένη και ήθελε να απαλλαγεί από τα δαιμόνια που κουβαλούσε. Την ώρα όμως της λειτουργίας και μετά το κήρυγμα, εκείνα αποκαλύφθηκαν. Ο ιερέας ξαφνιάστηκε και εκείνος, αλλά βρήκε το θάρρος να σταθεί από πάνω της με τα τίμια δώρα και να προσευχηθεί, γιατί κατάλαβε τι συμβαίνει. Από εκείνη την ώρα άρχισε να αποκαλύπτεται περισσότερο ένα-ένα τα δαιμόνια. Ο ιερέας δεν μπορούσε να διακόψει πλέον τη λειτουργία. Αρχικά τα έβαλε δαιμονισμένη με την Παναγία. Θυμάμαι κάποια στιγμή σε έναν ύμνο για την Παναγία, έλεγε το δαιμόνιο με δυνατή φωνή. Σταματήστε όλοι σας να προσεύχεστε και να την παρακαλάτε αυτήν. Εννοούσε την Παναγία. Με καίει η αγάπη της. Με καίει η προσευχή της για σας. Άλλοτε πάλι έλεγε. Εμένα δεν με συμφέρει να σας τα λέω αυτά. Εκείνος όμως με αναγκάζει. Όχι, δεν θέλω να τα πω. Και τότε, σαν κάποιος να την εξανάγκασε, συνέχισε να λέει. Εκείνη καθημερινά με σιτεύει για εσάς, για τη σωτηρία σας. Να σας λυπηθεί εκείνος. Να μην σας εγκαταλείψει. Εμένα δεν με συμφέρει να σας τα λέω. Μόνο αν ξέρατε πόσα δάκρυα χύνει συνέχεια για τις ψυχές σας και πόσο χαίρετε όταν μετανιώνετε για τα λάθη σας και επιστρέφετε κοντά στο γιο της. Με αναγκάζει να σας τα πω. Ναι ρε, σας αγαπάει, όσο δεν μπορείτε να φανταστείτε. Εγώ προσπαθώ να σας κερδίσω και εκείνη μου τα χαλάει όλα με τις προσευχές της για σας. Προσπαθώ να σας πείσω ότι ο Θεός αδιαφορεί για σας και οι πιο πολλοί με πιστεύετε εμένα. Σας δείχνει εκείνος τον παράδεισο και δεν τον ακολουθείτε. Σας δείχνω εγώ την κόλαση και τρέχετε πίσω μου. Αλλά μη δει εκείνη κάποιος σας να την παρακαλάει, τρέχει να σας βοηθήσει, να παρακαλέσει το γιο της. Και τότε ο ιερέας της σταύρωσε να σταματήσει να μιλάει άσχημα και να διακόπτει. Εκείνη ήθελε να πιάσει δίπλα της ένα μπρούτσινο βαριόρθιο κυροπήγιο και να το πετάξει. Όμως μόλις τη σταύρωσε, εκείνη κοκάλωσε εκεί. Με τις προσευχές του ιερέα που τις διάβασε ενδιάμεσα, έβγαιναν πολλά δαιμόνια. Τα τραβούσε από το λαιμό της να βγουν, γιατί τα ίδια δεν άντεχαν μέσα της. Την ώρα της Θείας Κοινωνίας άρχισε να αποκαλύπτει τις αμαρτίες όσων κοινωνούσαν. Τότε πάλι ο ιερέας τη σταύρωσε στο όνομα της Αγίας Τριάδος και εκείνη μουγκάθηκε. Οι αιρετικοί έχουν το δαιμόνιο της πλάνης. Λίγο πριν από το διευχόν μπήκε μέσα ένας πεντηκοστιανός που έμενε κοντά στην εκκλησία. Άκουσε τη φασαρία και ρώτησε τι γινόταν. Πήρε το θάρρος να μπει μέσα στην εκκλησία. Μερικοί άντρες που τον ήξεραν πήγαν να τον διώξουν λίγο με άσχημο τρόπο. Τότε ο ιερέας του σταματάει και του επιτρέπει να μπει. Εκείνος στάθηκε στη μέση, κοιτάει τη δαιμονισμένη και με επιδεικτική φωνή της λέει. Σε διατάζω, στο όνομα του Ιησού, να βγεις από μέσα της. Η δαιμονισμένη έσκασε στα γέλια. Τι λες βρε, του λέει άφοβα. Είναι δυνατόν δαίμονας να βγάζει δαίμονα. Πότε ξανά έγινε αυτό? Και γελούσε. Ναι, λέγε εσύ, λέγε. Τι περιμένεις, να σε φοβηθώ? Η πλάνη δεν είσαι εσύ. Τι δουλειά έχεις εδώ? Ωραία, μαζευτήκαμε όλοι παρέα εδώ. Ο αιρετικός ξαναπροσπάθησε αλλά μάτια. Εκείνη ξάπλωσε και τον κορόιδευε. Δεν θα το ξεχάσω αυτό. Τότε ντροπιασμένος έφυγε μόνος του, λέγοντας ότι αυτή ψέματα τα κάνει. Στη συνέχεια ο ιερέας ξεκίνησε να διαβάζει ευχές στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Στάθηκε τότε με φόβο η δαιμονισμένη και δεν μπορούσε να κουνηθεί. Αμέτρητα δαιμόνια έφευγαν και το καθένα προκαλούσε το θόρυβό του. Ήταν αξέχαστη εμπειρία για μένα και διδάχτηκα πολλά για τον πόλεμο που κάνουν οι δαίμονες στην ψυχή του ανθρώπου. Με τις πρεσβείες της γλυκιάς μας Μανούλας, Θεοτόκου Μαρίας, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον και σώσον ημάς.